Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας η Κεντρική Τράπεζα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που σπρώχνει την ανάπτυξη προς τα πάνω. Ο συνεργάτης μας για θέματα οικονομίας κάτι ξέρει καλύτερα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιλία. Όντως, η εγχώρια ζήτηση αλλά και η εξωτερική ζήτηση, η οποία αναμένεται να ανέβει, θα σπρώξει την ανάπτυξη στο 2,8 για φέτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 3% το 2025 και το 2026 θα φτάσει στο 3,2%, Μιλία. Πολύ καλά νέα και για τον πληθωρισμό, ο οποίος περιορίζεται στο 2% και πέφτει και κάτω από το 2% το 2026 στο 1,9 συγκεκριμένα, ενώ και η ανεργία σταθερά πέφτει κάτω από το 6%. Είναι αυτή η σταθερότητα στους μισθούς, ότι έχουμε χαμηλή ανεργία, η οποία τροφοδοτεί την εγχώρια ζήτηση, η οποία τραβά το κουπί για την ώρα, αλλά αναμένουμε ότι και η εξωτερική ζήτηση θα σπρώξει την οικονομία μας προς τα πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Σε χαιρετώ.